Η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως μέσω των μέτρων επιμερίζει το βάρος από τις συνέπειες της πανδημίας, στηρίζοντας επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Για το ΚΚΕ, όχι μόνο τα μέτρα για την υγεία του λαού, αλλά και συνολικά τα κυβερνητικά μέτρα είναι εντελώς ανεπαρκή και μάλιστα πολλά είναι σε επικίνδυνη κατεύθυνση και έρχονται για να μείνουν σε βάρος των εργαζομένων και του λαού μας. Οι εργαζόμενοι έχουν πλούσια πείρα από τα πρόσφατα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Από όλα τα δήθεν έκτακτα αντεργατικά μέτρα που θεσπίστηκαν από τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, Διαδοχικά, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, πριν κτλ. Τα οποία παρέμειναν σε πλήρη ισχύ και στη φάση της ανάκαμψης. Οι ανατροπές στους μισθούς, στις συμβάσεις, οι απολύσεις, η απογείωση της ευελιξίας γίνονται σήμερα η αφετηρία για να εξαπολυθεί η νέα επίθεση. Έτσι το τεράστιο αντεργατικό οπλοστάσιο ενισχύεται παραπέρα, έτοιμο να μπει σε εφαρμογή την επόμενη μέρα της πανδημίας. Ήδη τα αστικά επιτελεία μιλούν ανοιχτά για ύφεση, για ακόμα μεγαλύτερη ανεργία και μείωση του εργατικού λαϊκού εισοδήματος. Και μάλιστα αποτελεί σχέτη πρόκληση η προπαγάνδα με την οποία επενδύει η κυβέρνηση τα αλλεπάλληλα αντεργατικά μέτρα που θεσπίζει με fast track διαδικασίες για τη στήριξη του κεφαλαίου, βαφτίζοντάς τα δείχτη κοινωνικής ευαισθησίας και τον Υπουργό Εργασίας να μιλά για πρωτοφανή προστασία της κοινωνίας και των εργαζομένων. Και μάλιστα το δούλεμα από τον Υπουργό, την κυβέρνηση απογειώνεται όχι μόνο με την ομολογία ενοχής, αφού άφησε επί 20 ημέρες την εργοδοσία να οργιάζει με δεκάδες χιλιάδες απολύσεις, δυσμενείς αλλαγές εργασιακών σχέσεων, για τις οποίες δεν λέτε κουβέντα. Όχι μόνο γιατί δεν ακυρώσατε αυτές τις απολύσεις, 110.000 απολύσεις έως τις 20 Μαρτίου, αλλά διότι και σήμερα δίνετε το πράσινο φως στην εργοδοσία να συνεχίζει κανονικότητα τις απολύσεις, αξιοποιώντας όλα τα αντεργατικά εργαλεία για να μην θεωρούνται τέτοιες. Για παράδειγμα, με την μη ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και τις εκατοντάδες, για παράδειγμα, επίσης απολύσεις εργαζομένων στα αεροδρόμια. Παράλληλα, αποτελεί πρόκληση, θράσος και εμπεγμό απέναντι στους εργαζόμενους ο ισχυρισμός ότι δεν υπάρχει πουθενά μισθολογική μείωση, όταν ο ίδιος ο Υπουργός παραδέχτηκε πριν από λίγες μέρες ότι με τη νέα ρύθμιση για την εκπεριτροπή σε εργασία η κυβέρνηση δίνει στην εργοδοσία ένα ακόμα εργαλείο ευελιξίας. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουν το προσωπικό τους κατά 50% με μισές αποδοχές για να ζήσουν, όπως είπε, οι επιχειρήσεις, βαφτίζοντας τις απολύσεις με τον ορισμό ασφαλούς λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ένα άθλιο αντεργατικό όπλο που βρίσκεται στη φαρέτρα της εργοδοσίας από το 1990, με τις ευλογίες όλων των κυβερνήσεων από τότε έως σήμερα, και που έρχεται φυσικά να ενισχύσει με δυνατότητα μονομερούς επιβολής η σημερινή κυβέρνηση. Και αυτό το μέτρο συνοδεύεται, όπως ανέφερε προκλητικά ο κύριος Βρούτσης, με ένα καλάθι ευεργετικών διατάξεων αναστολών φόρων και εισφορών για την εργοδοσία. Έτσι, για την κυβέρνηση, οι πάνω από 110.000 απολύσεις το Μάρτι αποτελούν περασμένα ξεχασμένα. Ενώ την ίδια ώρα, όχι μόνο δεν απαγορεύει όλες τις απολύσεις, αλλά ξεκαθαρίζει ότι οι ρήτρες προστασίας των θέσεων εργασίας δεν αφορούν τις λεγόμενες οικειοθελείς αποχωρήσεις, όπως βαφτίζονται χιλιάδες αναγκαστικές παραιτήσεις ή η λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Και το αντεργατικό μενού των πράξεων νομοθετικών περιεχομένων και των κοινών υπουργικών αποφάσεων συνεχίζεται με τη δυνατότητα μεταφοράς εργαζομένων από τη μία επιχείρηση στην άλλη του ομίλου, χωρίς διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και χωρίς ενοχλητικές αντιδράσεις, όπως για παράδειγμα οι πρόσφατες απεργιακές κινητοποιήσεις στον ΟΤΕ, στην Τράπεζα Πυραιός κτλ. Ή η τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δίνει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να μπορεί ταυτόχρονα να επιβάλλει μονομερώς εκπεριτροπής εργασίας σε μέρος του προσωπικού, να αναστέλει τη συμβάση εργασίας σε ένα άλλο μέρος, να συνδυάζει αυτό το μέτρο και τηλεεργασία στον ίδιο εργαζόμενο, ενώ μπορεί να επιβάλλει σε άλλους εργαζόμενους υπεροριακή απασχόληση, φτάνοντας έως και τις 12 ώρες εργασίας ημερησίως. Και όλα αυτά τα μέτρα συνοδεύονται με το επαναλαμβανόμενο παραμύθι του όλοι μαζί, πολιτεία, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι, δίνουμε τη μάχη κατά της πρωτοφανούς κρίσης αυτής της περίοδου. Στόχος,
ο αποπροσανατολισμός, η συσκότηση, πως τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση στηρίζουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, την ενίσχυσή τους, στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τις απώλειες σε τζίρους και κέρδη, φορτώνοντας όμως ξανά τα σπασμένα στους εργαζόμενους. Και ακριβώς αυτή την κατεύθυνση υπηρετούν και τα πρώτα μέτρα των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που συζητούμε. Έτσι, για παράδειγμα, το μέτρο της αναστολής της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί άμεσα στο σύστημα Εργάνη κάθε τροποποίηση του ωραρίου των εργαζομένων μαζί με τη δυνατότητα του ευέλικτου ωραρίου εργασίας ή εργασία εξ αποστάσεως είναι πράσινο φως για να γίνουν στους χώρους δουλειάς όρια αυθαιρεσίας στα ωράρια, στις εργασιακές σχέσεις. Έτσι και δεν θα ανακοινώνονται πουθενά οι μεταβολές στις εργασιακές σχέσεις και δεν θα ελέγχονται σε συνθήκες που η κάθε είδους ευελιξία της εργασίας θα οργιάζει και με επίσημο κυβερνητικό καπέλο. Ή για παράδειγμα το μέτρο που αφορά τους εργαζόμενους γονείς μετά το κλείσιμο των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Δίνει σινιάλους στους εργοδότες να επιτεθούν στο δικαίωμα της κανονικής άδειας. Αντί να υπάρξουν, να υποχρεωθούν οι εργοδότες σε πρόσθετες μέρες αδειών με πλήρες παροχές και ασφάλιση, οδηγεί στην εξάντληση της κανονικής άδειας των εργαζόμενων, δικαίωμα που αμφισβητεί τη σημειωτέων και που έμεινε όρθιο στην περίοδο της κρίσης. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν ανακοινώνει κυρώσεις, πρόστιμα και ποινές, αν θέλετε, στους εργοδότες που καταπατούν εργασιακές σχέσεις και ωράρια, αλλά αντίθετα αναστέλει τους ελέγχους αφού τα μέτρα που προτείνει είναι ευχολόγια. Συγχρόνως, την ίδια περίοδο που οι εργαζόμενοι παίρνουν μέρος της άδειάς τους για τις επιχειρήσεις, προβλέπεται αναστολή πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών. Από τη μία δηλαδή απαλλάσσεται και ανακουφίζεται ο εργοδότης και από την άλλη ο εργαζόμενος πληρώνει με την άδειά του, δηλαδή από το μισθό του, αφού η κανονική άδεια και κάθε άδεια αποτελούν μέρος της ασφαλιστικής προστασίας. Στο όνομα των έκτακτων αναγκών της περίοδου, σε μία σειρά κλάδων, δίνεται το δικαίωμα στις επιχειρήσεις να απασχολούν τους εργαζόμενους τις Κυριακές και τις Αργίες, εντατικοποιώντας την εργασία τους, φτάνοντάς τους στα όρια εξουθένωσης και πέρα από αυτά, χωρίς να υποχρώνει όμως την εργοδοσία να μετατρέψει τις όποιες άμεσα, αν θέλετε, τις όποιες συμβάσεις μερικής σε πλήρους απασχόλησης. Επίσης, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ως τρόπο αποφάσεων των οργάνων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης την διαπεριφορά συνεδρίαση για θέματα που δεν άπτονται αποκλειστικά της αντιμετώπισης της πανδημίας, της δημόσιας υγείας και την προσαρμογή των λειτουργιών των Δήμων σε μέτρα αντιμετώπισης. Διότι μια σειρά από δημοτικές περιφερειακές αρχές δράττονται τις ευκαιρίες για να περάσουν αποφάσεις και σοβαρά ζητήματα που δεν είναι επίγοντος χαρακτήρα. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει η ρύθμιση ότι οι αποφάσεις εφαρμόζονται αμέσως και κατά παρέκκληση που δίνει τη δυνατότητα αμφισβήτησης της νομιμότητάς τους. Ή για παράδειγμα θεωρούμε αυθαιρεσία την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που εκπορεύεται μέσω του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου από τις 11 Μαρτίου περί μεταφοράς υπαλλήλων. Κύριε Πρόεδρε, θα μου δώσετε ανοχή, μια ανοχή χρόνου. Που στην ουσία επιτάσσει τις συμβασιούχες εμπροκειμένου καθαρίστες των σχολείων, οι οποίες δουλεύουν και πληρώνουν με βάση την εργολαβία της αίθουσας, μπαίνουν στα σχολεία απόγευμα, ενώ πολλές συμπληρώνουν το ισχνό εισόδημά τους που ξεκινάει από 150 έως 350 ευρώ με πρωινή απασχόληση. Άρα, τι κάνετε, καλούν οι δημοτικές αρχές και το Υπουργείο κατ' επέκταση εσωτερικών, καλούν τις καθαρίστες να δουλέψουν πρωί και οκτάωρος οι υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων, δηλώνοντας δηλαδή την καθόλου αυλαπτική μεταβολή της σύμβασής τους. Την ανατροπή δηλαδή κάθε εργασιακού δικαιώματος και στην ουσία εκβιάζονται οι εργαζόμενοι. Εμείς ζητούμε να αποσυρθεί η ερμηνεία αυτή. Είναι απαράδεκτη ηθικά και καθόλου απαράνομη, με βάση τουλάχιστον το υφιστάμενο ακόμα εργασιακό δίκαιο. Εκτός και αν το Υπουργείο Εσωτερικών τις επιτάσσει τις συγκεκριμένες εργαζόμενες. Άλλο παράδειγμα, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επιβάλλουν μονομερώς την τηλεεργασία. Ένα μέτρο που σχεδιάζεται χρόνια. Εξαφανίζει τα όρια ανάμεσα στον εργάσιμο και μη εργάσιμο χρόνο, καθιστά τους εργαζόμενους εύκαιρους για την εργοδοσία κάθε ώρα και κάθε μέρα. Ένα μέτρο που έχει την πλήρη στήριξη του εργατοπατερισμού, καθώς το συμπυρέλαβε στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας το 2006 στα πλαίσια της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. Και βέβαια ο κατάλογος είναι μακρύς των αντεργατικών μέτρων
και αντίστοιχα ανέρεσης δικαιωμάτων των εργαζομένων το επόμενο διάστημα, όσων απέμειναν πλέον. Να γιατί λοιπόν οι εργαζόμενοι είναι ανάγκη αξιοποιώντας όλους τους τρόπους να διεκδικήσουν να μην πληρώσουν οι ίδιοι πάλι το μάρμαρο. Να κηρυχτούν άκυρες οι απολύσεις και οι βλαπτικές μεταβολές που επιβλήθηκαν όλο το Μάρτιο, να καταβληθεί κανονικά στην ώρα του το δώρο του Πάσχα, να υπάρξουν αναστολές πληρωμής οφειλών εργαζομένων προς το δημόσιο, τράπεζες, ΔΕΚΟ, αντίστοιχα αναστολή σε πληστηριασμούς και κατασχέσεις, είτε διακοπή, αντίστοιχα σε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, να καταργηθεί η ποινική για τη μείωση έως και 50% του μισθού, να καταργηθεί οποιοδήποτε μέτρο κατά της συγκαταλυστικής δράσης. Αντίστοιχα, τα μέτρα εξακολουθούν να είναι ανεπαρκή απέναντι στο μέγεθος των οικονομικών συνεπειών που αντιμετωπίζουν χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι. Αντίστοιχα, αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες. Είτε γιατί οι ίδιοι έχουν κλείσει τις μικροεπιχειρήσεις τους λόγω των έκτακτων μέτρων, είτε λόγω της δραματικής μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας που αγκαλιάζει όλους τους κλάδους. Και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε καταθέσει και στην Επιτροπή αναφερθήκαμε μια σειρά από μέτρα και για τους αυτοαπασχολούμενους αντίστοιχα επιστήμονες. Θεωρούμε επίσης πως η κυβέρνηση, πέρα από το αναγκαίο μέτρο της αναστολής λειτουργίας των σχολείων, είναι έκθετη όσον αφορά το σχεδιασμό για τη στήριξη του μαθητικού δυναμικού. Έτσι δεν προβλέπει μέτρα και πόρους για όσους μαθητές έχουν οικογένειες που πλήττονται από τις κοινωνικές, οικονομικές, ψυχολογικές συνέπειες της πανδημίας, ενώ ακόμη δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της συνέχισης του προγράμματος σύντησης που γινόταν στα σχολεία. Παράλληλα, ενώ αναγνωρίζει πως χιλιάδες εκπαιδευτικοί και μαθητές γράφτηκαν στις εικονικές τάξεις για την εκπαίδευση από απόσταση, δεν παίρνει μέτρα για τη στήριξη αυτής της διαδικασίας με όρους όσο το δυνατόν ισοτιμίας για όλους τους μαθητές. Επιπλέον δεν ρυθμίζει τίποτε σχετικά με την εκπαιδευτική τηλεόραση. Και αν κάτι αναδεικνύεται σε αυτές τις δραματικές και δύσκολες συνθήκες για το λαό μας, είναι η αξία ενός δημόσιου δωρεάν συστήματος υγείας. Σύγχρονου και πλήρως εξοπλισμένου, ικανού να προστατεύει τη λαϊκή υγεία τόσο στις πάγιες όσο και στις έκτακτες περιπτώσεις. Γιατί αυτό που μετρέται σήμερα δεν είναι απλώς η ευθύνη του καθενός, αλλά η ικανότητα και η ετοιμότητα του κράτους, της κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης του συστήματος συνολικά, να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση. Βεβαίως με κύριο κριτήριο την υπεράσπιση της υγείας του λαού. Και αυτό δεν συμβαίνει, αφού στη μάχη ενάντια στον αόρατο, όπως λέγεται εχθρός, στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εν γέννη, χρειάζεται προσωπικό, μόνιμο προσωπικό. Χρειάζονται όπλα, αναπνευστήρες, μέτρα προστασίας, κλίνες μέθαλα και κλίνες κλινικές. Χρειάζονται αυτό που λέμε τα ατομικά μέτρα προστασίας για το υγειονομικό προσωπικό, αλλά και για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις, σε ιδρύματα και αλλού. Βέβαια, η κυβέρνηση μπορεί κάθε τόσο να πενεύει τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, τους πρωταγωνιστές στη μάχη κατά του κορονοϊού, μοιράζοντας όμορφα λόγια και χειροκροτήματα για το έργο που επιτελούν, εξαγγέλλοντας και ένα έκτακτο επίδομα, όμως δεν μπορούν να θεωρηθούν περασμένα ξεχασμένα οι μειώσεις των μισθών και επιδομάτων, η στέρηση δικαιωμάτων ή οι απειλές πριν μερικά χρόνια για απολύσεις ή το κλείσιμο νοσοκομείων και τμήματων, η εντατικοποίηση της εργασίας των υγειονομικών. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία είναι πρωταγωνιστές διότι δίνουν με αυταπάρνηση και αυτοδυσία τη μάχη για την υγεία και τη ζωή του λαού, με ελάχιστα έως καθόλου μέσα σε ένα ξεχαρβαλωμένο σύστημα υγείας από υποδομές και προσωπικό. Είναι πρωταγωνιστές γιατί αυτές τις δύσκολες ώρες αρνούνται κάτω από τις μάσκες τους να πνίξουν τη φωνή τους, αναδεικνύοντας τα προβλήματα και διεκδικώντας λύσεις. Όχι μόνο για τα έκτακτα ζητήματα που προκαλεί η επιδημία, αλλά μόνιμες και ουσιαστικές λύσεις για την πραγματική προστασία της ζωής του λαού. Και απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, παράλληλα με τη συνειδητή προσπάθεια να προστατεύσουν τον εαυτό τους και όλη την κοινωνία από την επιδημία και να αναπτυχθεί η αλληλεγγύη σε όσους αντιμετωπίζουν πιο οξυμένα τις επιπτώσεις της, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα δεν πρέπει να χαριστούν στην κυβέρνηση και στην αντιλαϊκή πολιτική της. Να παραγράψουν τις ευθύνες όλων των κυβερνήσεων για τη σημερινή κατάσταση στην υγεία και τη ζούγκλα της αγοράς εργασίας, όπου ως φάρμακο για τον κορονοϊό παρουσιάζεται το φαρμάκι της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής που μας οδήγησε ως εδώ. Ο μόνος δρόμος είναι να σηκώσει ο λαός ψηλά τη σημαία των διεκδικήσεων, να παλέψει για άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας, της ασφάλειας, της ζωής του. Να μην πληρώσει δηλαδή ξανά
το μάρμαρο για ακόμα μία φορά.